7 μήνες λοιπόν μετά τις πλημμύρες αυτών που μας έπνιξαν, δυστυχώς η κατάσταση είναι χειρότερη. Ειδικά στην περιοχή του Παλαμά και των χωριών εκεί, ο κόσμος δεν έχει πάρει επιδότηση νοικίου, όχι μόνο στο Βλοχό, και στον Παλαμά και στον Κοσκινά και στη Μεταμόρφωση και στη Μαραθέα και σε όλα τα υπόλοιπα χωριά. Δυστυχώς έχουμε χάσει τον αγροτικό εξοπλισμό και πέρα από τα 2 χιλιάρικα που πήραν και όχι όλοι πάλι εκεί, τα 5 έως 10 χιλιάδες βάση φακέλων που δεν ξέρουμε και πώς δίνονται, αν δίνονται χατηρικά, ούτε κανείς ξέρει, ούτε έχει πάρει πάνω από το 5-6% των αγροτών. Αυτό σημαίνει ότι έναν εξοπλισμό που εμείς κάναμε 30 και 40 χρόνια να το φτιάξουμε, καλούμαστε σήμερα να τον ανανεώσουμε χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα. Είμαστε μέσα στον Απρίλιο, δεν έχουμε πάρει συνδεδεμένες. Πέρυσι τις συνδεδεμένες είχαν πάρει το Μάρτιο. Φέτος, επειδή η κυβέρνηση προφανώς μας αγαπάει πολύ και μας νοιάζεται όπως λένε, δεν τα έχουμε πάρει και ενώ είμαστε κατεστραμμένοι. Δεν έχουμε πάρει την αποζημίωση από τις ζημιές και αυτή την εποχή όλος ο κόσμος, οι αγρότες, θα είχαμε πουλήσει την παραγωγή μας και θα είχαμε τα χρήματά μας και θα είχαμε εξοφλήσει τους γεωπόνους, τους βετζινάδες και όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε και σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ πέρα από τα 140. Χρωστάμε ενίκεια από πέρυσι, χρωστάμε εφόδια από πέρυσι και καλούμαστε σήμερα να ξανακαλλιεργήσουμε. Να ξανακαλλιεργήσουμε χωράφια τα οποία τα μισά είναι ακόμα με νερό και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν και τα άλλα τα μισά παλεύουν μέσα στις πέτρες, μέσα στη λάσπη για να μπορέσουμε να κάνουμε έξοδα, να καλλιεργήσουμε κάτι αν θα μπορέσουμε και αν θα έχουμε παραγωγή. Οι κτηνοτρόφοι ακόμα, δυστυχώς, πέρα από αυτό το 5-2 το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει δώσει λύσεις στους περισσότερους κτηνοτρόφους, άρα τα προβλήματα παραμένουν. Κτηνοτρόφοι που κάθε μέρα θα είχαν εισόδημα καθημερινό γιατί θα ρημέγαν τα πρόβατά τους, δυστυχώς τώρα είναι άνεργοι κτηνοτρόφοι. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση εδώ στη Θεσσαλία. Εμείς βέβαια και σαν Ομοσπονδία και σαν Αγροτική Σύλλογη, όπως είπατε, είχαμε 35 μέρες εδώ στην Ε65, καταφέραμε, κάναμε το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, όπου εκεί κάναμε και πράξη. Αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ο λαός και οι αγρότες, εργαζόμενοι, φοιτητές, όλοι μαζί καταφέραμε να ενωθούμε και να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα του ενός είναι και προβλήματα του άλλου και οι λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προφανώς λύνουν και πολλά προβλήματα των εργαζομένων με φθηνά και υγιεινά αγροτικά προϊόντα που εμείς παλεύουμε και είναι ένα από τα αιτήματα που έχουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Η αισιοδοξία μας βγαίνει μέσα από εκεί, μέσα από τη συνέχιση του αγώνα, γιατί δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να ερημώσει η Θεσσαλία, δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να ερημώσει ο Παλαμάς και τα χωριά, γιατί προφανώς επάνω σε αυτή την καταστροφή πατάνε για να μας διώξουν και να κάνουν πράξη και να μαζευτεί η γη και η παραγωγή σε χέρια λίγων και βέβαια εδώ να μην υπάρχουν κάτοικοι, να μην υπάρχουν σχολεία, να μην υπάρχουν νοσοκομεία, γι' αυτό τα κλείνουν άλλωστε, για να βρουν ένα πιο εύκολο τρόπο να αναγκαστεί ο κόσμος να φύγει από τα χωριά. Και εδώ υπάρχει και το άλλο το ζήτημα. Είπατε για το Βλοχό με τη μετεγκατάσταση και να βρουν σπίτια. Το ίδιο κάνουν και στη Μεταμόρφωση. Τους τάξανε σπίτια στον Παλαμά. Βέβαια τους βάλανε να υπογράψουν ότι δεν θα έχουν καμία απαίτηση και τώρα ούτε σπίτι έχουν, ούτε χρήματα παίρνουν για να φτιάξουν τα σπίτια τα πνιγμένα. Και η ευθύνη πέφτει στους ίδιους. Δυστυχώς άρχισαν να κατηγορούν τον κόσμο και να μιλάνε πάλι για την ευθύνη, γιατί αυτό από ό,τι διαβάζουμε προβλέπει και αυτό και το σχέδιο των Ολλανδών, να ρίχνουν τις ευθύνες στον κόσμο, να υπογράφει ο κόσμος και με την υπογραφή μας να φύγουμε. Να εγκαταλείψουμε δηλαδή τα σπίτια μας, τα χωράφια μας, τα παιδιά μας, να τα εγκαταλείψουμε, να σκοτώμε να φύγουμε από εδώ και να βάλουμε και την τσίφρα μας από κάτω. Εκεί αυτό που εμείς παλεύουμε είναι ο αγροτικός κόσμος, τουλάχιστον οι κτηνοτρόφοι,
να μην το δεχτούν αυτό, να είμαστε στον δρόμο, να συνεχίσουμε τον αγώνα και την επόμενη Κυριακή, ούτως ή άλλως στις 7 του μήνα που κλείνουμε 7 μήνες από την πλημμύρα, θα είμαστε στο Σταυρό έξω από τον Παλαμά για να δείξουμε τα αναχώματα που είναι σπασμένα και δυστυχώς αν θα βρέξει, γιατί το Μάιο έχει να κάνει ο καιρός, βρέχει και επειδή δεν έβρεξε και όλο το χειμώνα, με μια ενδεχόμενη όχι πάρα πολύ μεγάλη βροχή, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι τα χωράφια μας πάλι θα πλημμυρίσουν και μακάρι να μην ξαναπλημμυρίσουν τα χωριά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που μας στηρίζετε στον αγώνα, το ξέρουμε, και εσείς προσωπικά και τα στελέχη όλου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές. Καλή συνέχεια.